κοινοποιούμαστε σήμερα για να αναδείξουμε τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν τόσο στην υγεία όσο και στους κλάδους των μικρών και αυτοαπασχολούμενων επιχειρηματιών. Κινητοποιούμαστε όμως και για να καταγγείλουμε την εγκληματική αδιαφορία των τριτοβάθμιων ΓΕΣΕΒΕ και των δευτεροβάθμιων τοπικών ομοσπονδιών. Όπως όλοι γνωρίζουν, η ΓΕΣΕΒΕ κάτω από τη μεγάλη πίεση των επαγγελματιών που εκπροσωπεί υποχρεώθηκε να εξαγγείλει κινητοποιήσεις για τις 31 Μάρτη τρέχοντες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε στη συνεδρία του Ιανουαρίου και επικαιροποιήθηκε το Φεβρουάριο. Ωστόσο, όλο αυτό το διάστημα υπόσκαπταν τις δικές τους αποφάσεις. Τελικά, προχώρησαν στην αναστολή τους και τις παρέπεμψαν στο αόριστο μέλλον με πρόσχημα την αύξηση των κρουσμάτων. Το επιχείρημα αυτό καθ' αυτό μόνο φεδρό μπορεί να χαρακτηριστεί, γιατί και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο είχαμε χιλιάδες κρούσματα και χιλιάδες θανάτους. Τι άλλαξε λοιπόν από τότε? Τίποτε. Δεν θέλανε και ούτε θέλουν τις κινητοποιήσεις. Αυτό που θέλουν είναι ο συνδικαλισμός της γραβάτας πίσω από κλειστές πόρτες με το λαό και τους συναδέλφους στο περιθώριο. Φροντίζουν να μην ακουστεί τσιμουδιά, γιατί στην πραγματικότητα συμπλέουν με τους εκάστοτε κυβερνώντες παίζοντας το γνωστό παιχνίδι. Υπερεπαναστατικές ανακοινώσεις και διεκδικήσεις στα χαρτιά και πλήρη υποταγή και συμβιβασμό στην πράξη. Είναι όμως γελασμένοι. Το λαϊκό κίνημα και οι συνδικαλιστές του ξέρουν πότε πρέπει να κινηθούν και κυρίως πώς, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας της ζωής μας και της υγείας μας. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ένα χρόνο μετά την εμφάνιση του κορονοϊού στη χώρα μας και ενώ ο λαός πειθάρχησε και συνεχίζει να πειθαρχεί στα προτινόμενα από τους ειδικούς μέτρα, πάμε συνεχώς από το κακό στο χειρότερο. Μετράμε ήδη πάνω από 8.000 νεκρούς. Μια ολόκληρη πόλη έχει διαγραφεί από τον ελλαδικό χάρτη. Και η κυβέρνηση συνεχίζει να αδιαφορεί και να μην παίρνει τα μέτρα εκείνα που θα αναχαιτήσουν πραγματικά την πανδημία. Δεν προσλαμβάνει γιατρούς και υγειονομικούς. Δεν ανοίγει τα κλειστά νοσοκομεία. Δεν επιτάσσει τα ιδιωτικά κέντρα υγείας. Δεν επιτάσσει λεωφορεία, αφού δεν μπορεί να τα γεννήσει, για να αποσυμφορηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς που αποδεδειγμένα είναι εστίες διασποράς. Δεν κάνει ελέγχους στους μεγάλους χώρους δουλειάς και τα εργοστάσια. Υπολογίζει ότι εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, κυρίως μικρές και αυτοαπασχολούμενοι, έκλεισαν και εκατοντάδες ακόμα χιλιάδες πρόκειται να κλείσουν. Αυτό βέβαια είναι πολύ βολικό για την κυβέρνηση μετά τη δεκαετή κρίση που περάσαμε και μπροστά στη νέα κρίση που περνάμε, να ενοχοποιεί δηλαδή την πανδημία και να μην φαίνονται οι ανεπάρκειες και τα διέξοδα του συστήματος. Γίνεται παράλληλα και η δουλειά του ΣΕΒ, που πάνω από 10 χρόνια τώρα μας αποκαλεί διαρθρωτικό πρόβλημα της οικονομίας. Ας μην είμαστε όμως άδικοι με τους κυβερνώντες. Η αλήθεια είναι ότι πήραν κάποια μέτρα τόσο οικονομικά όσο και υγειονομικά. Επιδότησαν άπλετα με δισεκατομμύρια τράπεζες, εφοπλιστές, κανάλια, δρόμους, κλινικάρχες, μεταφορές, αερομεταφορές, ξενοδόχους και άλλους. Φρόντισαν δηλαδή για όλους τους αναξιοπαθούντες. Εμάς μας πέταξαν δάνεια με τις επιστρεπτές προκαταβολές και ανέβαλαν την πληρωμή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών μας. Όλοι όμως γνωρίζουμε ότι μόλις λήξει η πανδημία, όλα αυτά θα γίνουν απαιτητά και τότε θα πνιγούν ακόμα και αυτοί που δεν έχουν πνιγεί ήδη. Στα υγειονομικά μέτρα πρέπει να σταθούμε στο πλέον σύγχρονο μέσο αντιμετώπισης της πανδημίας που έχει εφεύρει η κυβέρνηση, την καταστολή. Έτσι, καταστέλνουν, απολύουν και σέρνουν στα δικαστήρια όποιον τολμάει να σηκώσει κεφάλι και να διεκδικήσει. Καλησπέρα συνάδελφοι, και εμείς από το Σύλλογο Μικρών Αυτοαπασχολούμενων Εμπόρων Θεσσαλονίκης συμμετέχουμε σε αυτή την κινητοποίηση πρώτα απ' όλα για να διατρανώσουμε και εμείς το πάγιο αίτημα όλων των συναδέλφων μας, το οποίο είναι τα μέτρα για την επιβίωσή μας. Η κυβέρνηση μας έχει αφήσει απροστάτευτους από πλευρά υγείας και επίσης εμάς το λιανεμπόριο μας έχει αφήσει έρμεα να βουτυχτούμε στα χρέη. Λοιπόν, από αυτό το βήμα να καταγγείλω επίσης τη στάση της ΓΕΣΕΒΕ, η οποία ενώ κάλεσε σε κινητοποίηση το πήρε πίσω η πλειοψηφία του διοικητικού της συμβουλίου,
με αυτή τη στάση, με αυτόν τον συνδικαλισμό της γραβάτας και του κοσμοπολιτισμού, δεν πρόκειται κανένας, κανένας να πάρει κάποια από τα αιτήματα, τα όλα αυτά τα δίκαια αιτήματα που ακούστηκαν και από τους προηγούμενους, να μπορέσει να κερδίσει κάτι από όλα αυτά που είναι απαραίτητα για την επιβίωση των συναδέλφων. Μόνο στο μαζικό αγώνα, στην οργάνωση, υπάρχει λύση, γι' αυτό και θα είμαστε στο δρόμο μέχρι τα, μέχρι τα αιτήματά μας αυτά να υλοποιηθούν. Σήμερα πάλι από διάφορους φορείς αντιπροσωπείς βρισκόμαστε εδώ να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, το δικαίωμα να μπορούμε να επιβιώσουμε. Προσπαθώντας, σκεφτόμενος να πω δύο κουβέντες, έλεγα ότι επειδή έχουμε βρεθεί πολλές φορές από εδώ έξω, τα έχουμε πει και τα έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, και επειδή σου κουφού την πόρτα όσο θες πρώτα, είπα τα λόγια είναι φτωχά και σκέφτηκα να βρω κάποια εικόνα που να μπορεί να αποτυπώσει αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλη η κοινωνία. Στο μυαλό μου ήρθε ένας πίνακας ζωγραφικής στο Πικάσο, η Γκουέρνικα. Αυτό ζούμε τα τελευταία χρόνια στην κοινωνία στην Ελλάδα. Και δεν είναι τα τελευταία 2-3, είναι τα τελευταία τουλάχιστον 11 χρόνια. Όχι ότι προηγούμενα ζούσαμε στον παράδεισο, αλλά αυτό που βιώνουμε τα τελευταία 10-11 χρόνια δεν έχει προηγούμενο. Έχουμε μια πολιτική, η οποία κατευθυνόμενη από τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζει μια πολιτική στην Ελλάδα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και ίσως μόνο στην Ελλάδα, είμαστε η μοναδική χώρα από αυτό που λένε αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουμε αφορολόγητο οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Το καταργήσανε με το πρώτο μνημόνιο και από τότε δεν το ξαναπανέφεραν. Μας βάλουν το τέλος επικοινωνίας. Μας λένε σήμερα ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή με την πανδημία από το άνοιξε-κλείσε. Για να δούμε, είχαμε άλλη επιλογή. Θα μπορούσαν να προσλάβουν υγειονομικό προσωπικό στα νοσοκομεία όπως οι γιατροί φωνάζουν. Και που όταν φωνάζουν τρώνε τα δακρυγόνα, όταν δεν μιλάνε είναι ήρωες. Μέχρι και χθες δακρυγόνα φάγανε οι άνθρωποι. Γιατί τι διεκδικούσαν, τα αυτονόητο. Προσλήψη προσωπικού, να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας υγείας τώρα που υπάρχει πόλεμος, γιατί πεθαίνει κόσμος έξω από τις συντατικές. Πρέπει να διεκδικήσουμε τα αυτονόητο. Τον 21ο αιώνα να έχουμε το δικαίωμα να μπορούμε να ζήσουμε στις οικογένειές μας. Στο δικό μας τον κλάδο, συνάδελφοι, δεν κλείσαμε εδώ και καθόλου με την πανδημία. Ανοιχτοί είμαστε. 1,5 χρόνο έχω να πάμε νεροκάματο στα σπίτια μας. Εδώ είμαστε, να. 30 ευρώ έσπραξε το 12ωρο. Τι που να τα κολλήσεις. Μας δώσαν την επιστρεπτέα το δάνειο και δεν έφτασε ούτε να πληρώσουν τις ασφαλιστικές φορές. Και εκεί πάλι έχει την επιλογή το δίλημα. Να πάρω ένα πακέτο μακαρόνια ή να πληρώσω ασφαλιστικές φορές. Και πρέπει να τους πούμε και ευχαριστώ. Μας σώσανε για άλλη μια φορά. Συνάδελφε, τίποτα. Θα σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά, θα τραβήξουμε μπροστά, δεν έχουμε άλλο δρόμο. Αυτός είναι ο δρόμος ο δικός μας. Και σε αυτόν τον δρόμο θα βρεθούμε όλοι μαζί. Με τα αιτήματα που έχουμε. Είναι τα μόνα αιτήματα που μπορούν έστω να μας δώσουν μια ανάσα. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο. Αντιπροσωπεία θα πάει και θα καταθέσει το ψήφισμα διαμαρτυρίας το οποίο έχουμε. Καθώς επίσης και τα αιτήματα τα οποία διατρανώσαμε πριν από λίγο όλοι μαζί. Συνεχίζουμε τον αγώνα πιο μαζικά την επόμενη φορά.